Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Οι Αλχημιστές για ακόμα μια φορά κοντά σας με τον Αντώνιο Αντωνιάδη. Μαζί μας έχουμε για ακόμα μια φορά την κυρία Γεωργία Βαγενά, υποψήφια βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευση στο νομό Αχαΐας. Γεια σας κυρία Βαγενά. Γεια και χαρά κύριε Αντωνιάδη, τιμή που με καλέσατε και πάλι στην εκπομπή σας. Χαιρετώ όλους τους τηλεθεατές. Φίλοι και φίλες, σήμερα έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα. Ιδιωτικοποίηση του πολέμου. Αλήθεια, ας αναρωτηθούμε πριν ξεκινήσει η κουβέντα, για το ποιο πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για ιδιωτικά συμφέροντα που κάνουν πολέμους ή μήπως μιλάμε ακόμα και για ιδιωτικούς στρατούς που χρησιμοποιούνται από ποιους. Κυρία Βαγενά, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Χρησιμοποιούνται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, όχι μόνο δεκαετίες, μπορώ να πω εκατονταετίες, ιδιωτικές εταιρείες, γιατί μία από τις ιδιωτικές εταιρείες είναι των Ανατολικών Ινδιών, που δραστηριοποιούνταν από τον 16ο αιώνα, το Μεσαίωνα δηλαδή ουσιαστικά, οι μισθοφορικοί στρατοί, που σημαίνει ότι είχαν στρατιώτες οι οποίοι δεν πήγαιναν για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους ή γιατί είχαν κάποια ιδεολογία να υπερασπιστούν, αλλά πήγαιναν καθαρά για λόγους κέρδους, προσωπικού κέρδους, που δεν είχε καθόλου να κάνει ούτε με την εθνική συνείδηση, ούτε με, με τα δικαιώματα, ας πούμε, και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στην οποία ζούσαν. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο, η ιδιωτική στρατή. Απλά πρέπει να το φέρνω, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα ο τρόπος που διεξάγονται οι πόλεμοι γύρω μας και όπως είναι ο Ουκρανικός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπου είδαμε ότι γίνεται ένα απίστευτο γαϊτανάκι εμπλοκής πάρα πολλών χωρών σε αυτό τον πόλεμο, όπου οι πολιτικάντιδες βγαίνουν και μας λένε διάφορα τι μας συμφέρει καλύτερα και προτάσσοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα μπροστά μας, προκειμένου να δικαιολογήσουν μια εμπλοκή είτε οικονομική, όπως κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό τον πόλεμο, είτε στρατιωτική, είτε την αποστολή, όπως κάνει η δικιά μας χώρα και ο Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, την αποστολή στρατιωτικού υλικού ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπλοκής σε ένα πόλεμο που αφορά δύο διαφορετικές χώρες. Και επειδή οι άνθρωποι έχουν μία, μπορώ να πω, ένα πλήρη άγνοια, θα έλεγα, γύρω μας, για το τι συμβαίνει τελικά με τους πολέμους και τι γίνεται με αυτά τα πολεμικά μέτωπα, θα περιμένουμε να ακούσουμε από τους περισσότερους ανθρώπους να πούν ότι αυτοί οι πόλεμοι γίνονται μεταξύ λαών. Δηλαδή ο λαός ενός κράτους επιτέθηκε στο λαό ενός άλλου κράτους και έτσι πολεμούν οι δύο λαοί μεταξύ τους. Έτσι αυτή την εικόνα, την παραμυθένια πιθανότατα να έχουν οι περισσότεροι στο κεφάλι τους. Δεν ισχύει όμως αυτό. Ουσιαστικά και ειδικά μετά τον ψυχρό πόλεμο, τον ψυχρό πόλεμο το λεγόμενο του 20ου αιώνα, όλοι οι περισσότεροι πόλεμοι που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, όπως ο πόλεμος που ήταν της Αμερικής και του Ιράκ εναντίον του Ιράκ, ήταν μέσω ιδιωτικών εταιριών. Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στον πλανήτη πάρα πολλές εταιρείες, ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πάρα πολλά πολεμικά μέτωπα, είτε αυτό είναι της Συρίας, είτε αυτό είναι του Αφγανιστάν τώρα πρόσφατα, είτε αυτό είναι στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Συγκεκριμένα χρυσές δουλειές κάνουν αυτή τη στιγμή οι ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες με τα πολεμικά μέτωπα, με το πρόσφατο το Ουκρανικό, και η κερδοφόρα δραστηριότητα της ενοικίασης μισθοφόρων από κάθε γωνιά του κόσμου
που πηγαίνουν ως στρατιώτες να πολεμήσουν ως στρατιώτες υπέρ της Ουκρανίας ή ως στρατιώτες υπέρ της Ρωσίας, είναι γεγονός αυτή τη στιγμή και θα το δούμε και σε πάρα πολλά δημοσιεύματα. Και η δράση αυτών των ιδιωτικών εταιριών, στρατιωτικών εταιριών, άρχισε να γίνεται ευρέως γνωστή κατά τη διάρκεια των πολέμων του Ιράκ και στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου με το πέσιμο των δίδυμων πύργων, γιατί προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Μέχρι τότε, το 2001, όπου έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι, προσπαθούσε να υπήρχε ένα πλαίσιο εναντίον των μισθοφορικών στρατών, αλλά όχι πραγματικά ευχολόγια ήταν, δεν ήταν πραγματικό νομικό πλαίσιο διεθνές όσο αφορά τον ΟΗΕ, όπου επειδή κατά τη διάρκεια της αποαπικιοποίησης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της αποαπικιοποίησης των αφρικανικών χωρών και άλλων χωρών που ήταν υποκαθεστώς αποικιών, τέθηκαν κάποιοι περιορισμοί στη χρήση των μισθοφορικών στρατών, γιατί τα αυτονομιστικά κινήματα των αποικιών που προσπαθούσαν να αυτονομηθούν από τα κράτη που τα κατήχαν ως αποικίες, εμποδίζονταν βέβαια από τη χρήση των ιδιωτικών μισθοφορικών στρατών που χρησιμοποιούσαν τα αποικιακά κράτη, όπως η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Ισπανία, όλα τα αποικιακά κράτη, τα ευρωπαϊκά, που είχαν καταλάβει αποικίες σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Αφρική. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν οι μεγάλες δυνάμεις αυτές ιδιωτικούς στρατούς, γιατί είχαν να πληρώσουν βέβαια, έτσι, ιδιωτικός στρατός αποτελείται από ιδιώτες στρατιώτες σε διάφορα επίπεδα του πολέμου, είτε για να μπουν κατευθείαν στη μάχη, είτε για να οργανώσουν τον πόλεμο, είτε για να εκπαιδεύσουν τους μαχητές, τους λεγόμενους. Οπότε πληρώνανε καλά αυτές οι χώρες, εταιρείες μισθοφόρων, για να πάνε να καταπνίξουν διάφορα κινήματα που προσπαθούσαν των χωρών, των αφρικανικών χωρών, προσπαθούσαν να αυτονομηθούν από το αποικιακό καθεστώς, και έτσι παρουσιάστηκε η ανάγκη, η διεθνής ανάγκη, να μπει ένας περιορισμός στις μισθοφορικές εταιρείες και στη χρήση από τα κράτη των μισθοφορικών στρατών. Τότε βέβαια μεσουρανούσαν την εποχή εκείνη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μεσουράνισαν ουσιαστικά τα κράτη-εταιρείες, τα εθνικά τα λεγόμενα κράτη, στα οποία περιορίστηκε να έχουν το στρατό τους ως εθνικό στρατό, να ονομάζει το στρατό τους εθνικό στρατός, και η νομοθεσία γύρω από τον πόλεμο είχε να κάνει με τον εθνικό στρατό ενός κράτους που επιτίθεται σε ένα άλλο κυρίαρχο εθνικό κράτος. Οπότε υπήρχαν κάποιοι νόμοι στο ότι απαγορευόταν η χρήση μισθοφόρων, και υπήρχε ένας περιορισμός όσο αφορά τη χρήση μισθοφορικών στρατών και ιδιωτικών στρατιωτικών εταιριών όσο αφορά αυτούς τους πολέμους, γιατί διεξάγονταν μεταξύ υποτίθεται των λαών οι πόλεμοι πια, λόγω ότι το έθνος κράτος ήταν σημαντικό. Από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά, με την πτώση των δίδυμων πύργων, όλο αυτό το γεγονός που για πολλούς είναι στημένο και όπως αποδεικνύεται έχει πολλά μελανά στοιχεία, ουσιαστικά ήταν αυτό που πυροδότησε τον πόλεμο που έγινε στον κόλπο, έτσι, το λεγόμενο πόλεμο που κήρυξε η Αμερική στον κόλπο. Οπότε ήταν έδωσε και το θεσμικό πλαίσιο ώστε να ξαναμπούν ενεργά οι ιδιωτικοί στρατοί μέσα στους πολέμους που διεξάγονταν διεθνώς και ειδικά στην Αμερική,
η οποία προσέλαβε πάρα πολλές εταιρείες και μισθοφόρους προκειμένου να διεξάγει αυτό τον αμφιλεγόμενο πόλεμο στο Ιράκ και στον Κόλπο, το λεγόμενο πόλεμο του Κόλπου που το παρακολουθούσαμε και τηλεοπτικά. Αυτός λοιπόν ο πόλεμος που ουσιαστικά πίσω υπήρχαν ιδιωτικά συμφέροντα εταιριών και όχι μόνο εταιριών που εκμεταλλεύονταν το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής και της Αραβικής Χερσονήσου, αλλά και αυτοί που εκμεταλλεύονταν τον ίδιο τον πόλεμο προκειμένου να κερδίσουν. Και ήταν αυτές οι ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, οι οποίες είναι νόμιμες στο διεθνές περιβάλλον, λειτουργούν κανονικά ως εταιρείες, όπως όλες οι εταιρείες, όπως μια φαρμακευτική ας πούμε, όπως μια οποιαδήποτε εταιρεία ιδιωτική που πουλάει οποιοδήποτε προϊόν. Έτσι λοιπόν, ενώ ο πόλεμος είναι καταρχάς μακάβριος, είναι business από την άλλη μεριά, και αυτό είναι γνωστό της πάση, εκτός από τους καθημερινούς πολίτες οι οποίοι δεν ασχολούνται με τα ζητήματα του πολέμου, γιατί προτιμούν μια ειρηνική κατάσταση και δεν ενημερώνονται κιόλας για το πώς διεξάγονται οι πόλεμοι. Κυρία Βαγενά, να κάνω μια διευκρίνηση και ερώτηση ταυτόχρονα για να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο σε όλους μας που σας ακούμε. Γιατί και εδώ στην Ελλάδα έχουμε αυτούς που λέμε μόνιμους στρατιώτες. Αλλά κατά κάποιο τρόπο από τη μία είναι μόνιμοι στο κράτος. Από την άλλη έχουμε αποδείξει ότι όλα τα κράτη είναι ταυτόχρονα και ιδιωτικές εταιρείες. Αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι μιλάμε για ξεκάθαρα ιδιωτικές εταιρείες που μπορεί να, δηλαδή, πολεμάει η Ελλάδα με την Τουρκία και παίρνει από το Αφγανιστάν, από μια ιδιωτική εταιρεία, 100.000 στρατιώτες, κάτι τέτοιο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, μέχρι στιγμής στο ελληνικό θεσμικό δίκαιο του ελληνικού κράτους δεν έχει θεσπιστεί επίσημα να χρησιμοποιούνται μισθοφόροι για πολεμικές επιχειρήσεις. Δεν έχει θεσμηθεί. Ουσιαστικά το μόνο πλαίσιο είναι για την πειρατεία. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο ενήμεροι είναι οι πολίτες για το θέμα της πειρατείας. Αυτοί οι πειρατές υπάρχουν ακόμα. Και είναι μια μεγάλη κερκόποτα η πειρατεία, ώστε να λειτουργούν αυτοί οι μισθοφόροι και οι μισθοφορικοί και οι στρατοί. Και βέβαια, για να σας πω ότι τουλάχιστον στο ελληνικό κράτος και μέσα στους νόμους του ελληνικού κράτους, η λειτουργία των ιδιωτικών εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία για την προστασία τους ενάντια στην πειρατεία, θεσπίζεται μέσα στο νόμο το 4058 του 2012, όπου οι βασικότερες διατάξεις του περιλαμβάνουν τον καθορισμό διαδικασιών εκδόσεως αδειών για να επιβιβάζονται ένοπλες ομάδες σε πλοία, όπου λέει ποια είναι τα δικαιώματα των ναυτικών, πότε γίνεται η χρήση όπλων, υπάρχει ένα πλαίσιο λοιπόν, οι απαγορεύσεις για τον ελλαδικό χώρο και οι κυρώσεις, ενώ οι υπηρεσίες που παρέχονται χαρακτηρίζονται ως αποτρεπτικές και άμυνας. Εμείς είμαστε ακόμα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα των ΗΠΑ, που ουσιαστικά χρησιμοποιούν πάρα πολλές πολυεθνικές στρατιωτικές ιδιωτικές εταιρείες για να διεξάγουν τους πολέμους τους, και μισθοφόρους από όλο τον πλανήτη που βρίσκονται μέσα σε αυτές τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Η άδεια όσο αφορά το θεσμικό πλαίσιο αυτό το 2012 όσο αφορά την Ελλάδα, η άδεια για την παροχή υπηρεσιών από ένοπλους φρουρούς δίνεται κατόπιν αίτησης του πλειοκτήτη, δηλαδή ουσιαστικά έχει να κάνει με την πειρατεία. Όλα τα πλοία αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της πειρατείας. Η πειρατεία δεν εξαλείφθηκε ποτέ, κύριε Αντωνιάδη. Κοιτάξτε μια τεράστια κερκόποτα που έχουν ανοίξει και πώς ουσιαστικά το καθεστώς των πειρατών του Μεσαίωνα βρίσκεται ακόμα σε ισχύ.
πώς γίνεται ένας ολόκληρος πλανήτης που υποτίθεται ότι συνεργάζεται, που έχει ενωμένα έθνη, που έχουν περάσει τόσοι αιώνες από το Μεσαίωνα, να βρισκόμαστε ακόμα υπό καθεστώς πειρατείας και να μην έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε ως ανθρωπότητα το φαινόμενο των πειρατών που γεννήθηκε στο Μεσαίωνα και που κυριάρχησε, που το χρησιμοποίησε και το μανιπιουλάρισε αυτό το σύστημα της πειρατείας η ίδια η Εκκλησία. Γιατί αν πάμε στο Μεσαίωνα και θα διαπιστώσουμε ότι η Εκκλησία ουσιαστικά είναι αυτή που κατοχυρώνει τους πιατσικολόγους που λέγονται μισθοφορικός στρατός. Οι σταυροφορίες δεν ήταν τίποτα άλλο από ουσιαστικά από το κάλεσμα καλούς ο Πάπας πολίτες από παντού να πάνε στη Μέση Ανατολή, έτσι, εκεί που ήταν οι ιεροί τόποι λεγόμενοι, για να κάνουν ουσιαστικά πλάτσικο. Και ουσιαστικά δηλαδή με το κίνητρο του κέρδους κάνανε τις σταυροφορίες όλοι αυτοί που εντάχθηκαν με τον Πάπα και πήγαν να κάνουν τις σταυροφορίες. Δεν υπήρχε κάποιο εθνικό συνέστημα ή κάποιο θρησκευτικό συνέστημα που να κινητοποιεί αυτούς που ξεκίνησαν να κάνουν τις σταυροφορίες. Πλατσικολόγοι ήταν και ουσιαστικά λειτουργούσαν με την έννοια του μισθοφόρου του ανθρώπου που πάει να κερδίσει για προσωπικό του όφελος και όχι να υπερασπιστεί μια πατρίδα ή κάποια ιδέα ή κάποια οτιδήποτε, έτσι. Και αυτό όλο το Μεσαίωνα η Εκκλησία λειτουργούσε μέσω μισθοφόρων με αυτόν τον τρόπο, γιατί ουσιαστικά καπηλευόταν τον πλούτο όλων των πολέμων ουσιαστικά, γιατί έγιναν πολύ θρησκευτικοί πόλεμοι μέσα στο Μεσαίωνα, 30 ετής, 100 ετής, συνέχεια γίνονταν θρησκευτικοί πόλεμοι, όπου ουσιαστικά επιστράτευαν ανθρώπους που άφηναν τα χωράφια τους για να πάνε να πιάσουν την καλή, όχι για να υπερασπιστούν κάτι. Έτσι, έτσι έγιναν και οι σταυροφορίες. Οπότε, και τότε έχουμε και την πειρατεία. Έχουμε και την πειρατεία, την αυξημένη πειρατεία με τα ταξίδια, υποτίθεται, τα εξερευνητικά, τότε που άρχισαν να εγκαθιδρύονται η Εκκλησία και η Ευρώπη στις απικίες τις λεγόμενες, όπου γινόταν και μεγάλες γενοκτονίες. Και οι μεγάλες γενοκτονίες που γίνονταν στην Αμερική των αυτοχθόνων ουσιαστικά γίνονταν από μισθοφορικούς στρατούς. Δηλαδή δεν πήγαινε κανένας με το σταυρό στο χέρι, ότι έτσι πληρώνονταν από τους βασιλείς και από την Εκκλησία προκειμένου να κάνουν αυτά τα ταξίδια και να πάνε να γενοκτονήσουν τους αυτόχθονες, να κλέψουν τις περιουσίες τους, να κλέψουν το χρυσό, να κλέψουν οτιδήποτε και να πάρουν και οι ίδιοι και να κερδίσει, να μεταβιβάσουν και πλούτο στο βασιλιά ή στον τον Πάπα που ήταν τότε, έτσι. Και άλλωστε ακόμα και η συνθήκη των Βεσφαλιών το 16ο αιώνα που γίνεται με πρωτοστάτη ένα καρδινάλιο που έφερε υποτίθεται ειρήνη μετά από τον εκατονταετή πόλεμο και προσπάθησε να φέρει την ειρήνη γύρω στο 17ο αιώνα, γιατί γίνονταν συνέχεια θρησκευτικοί πόλεμοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το πιάτσικο, οι μισθοφόροι που πάνε για το ιδιωτικό όφελος μόνο να πολεμήσουν, είναι μια κατάσταση που έρχεται από το Μεσαίωνα και έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα να έχουμε πειρατεία την οποία δεν έχει αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα, δεν έχει καταφέρει να την αντιμετωπίσει και είναι πολύ περίεργο αυτό, γιατί την τροφοδοτούν από τη μία μεριά και την άλλη πάνε να υπερασπιστούν ιδιωτικοί στρατοί τα πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια πειρατών. Ποιος το τροφοδοτεί όλο αυτό, κύριε Αντωνιάδη? Οι ίδιες οι ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες που χρειάζονται για να επιβιώσουν και για να υπάρχουν και για να πλουτίζουν, χρειάζεται να υπάρχει πάντα ένας πόλεμος, πάντα ένας λόγος
που τα κράτη θα νοικιάσουν τις υπηρεσίες τους ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα όπως την πειρατεία. Και αυτή τη στιγμή, ναι μεν, δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει να έρχονται μισθοφόροι ή ιδιωτικές εταιρείες και να υποκαθιστούν τον ελληνικό στρατό στην Ελλάδα, αλλά έχουν διεισδύσει οι ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες προκειμένου να παρέχουν ιδιωτική φύλαξη στους, σε πρόσωπα ακόμα και της κυβέρνησης. Έχουμε την Blackwater, αν θυμάστε καλά, που είχε έρθει πριν από χρόνια και είχε γίνει θέμα τα στρατεύματα αυτά. Υπάρχουν πολλά στρατεύματα που έχουν έρθει για να υπερασπιστούν είτε εταιρείες, οι οποίες εταιρείες νοικιάζουν μισθοφόρους προκειμένου να κάνουν φύλαξη των εγκαταστάσεων μιας εργοστασιακής εταιρείας, έτσι, των εγκαταστάσεών τους. Βλέπουμε ότι η ίδια η κυβέρνηση έχει ανοίξει ένα νομοθετικό πλαίσιο όπου νοικιάζονται ιδιωτικοί στρατοί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πειρατεία για τα προστατευτούν και τα πληρώματα των πλοίων και τα εμπορεύματα όσο αφορά το ελληνικό κομμάτι. Και οι ένοπλες ομάδες που προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο εδώ, που θα παρέχουν υπηρεσίες, τελεί υπό την εξουσία του πλοιάρχου, ο οποίος θα έχει την πρόσβαση στα όπλα και στα πυρομαχικά που θα φυλάσσονται εντός του πλοίου. Δηλαδή τα πλοία μας αυτή τη στιγμή, όλο αυτό το καθεστώς της πειρατείας, συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη που διαθέτουν στόλους. Στόλους εμπορικούς. Έτσι. Εμπορικούς. Οπότε εκεί επιτρέπεται και η χρήση όπλων και πυρομαχικών. Άρα υπάρχει ανοιχτό, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διεισδύσουν οι ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες στα κράτη, ακόμα και στα κράτη που δεν είναι έντονη η παρουσία τους, όπως στην Ελλάδα. Και ουσιαστικά, αν αναλογιστούμε ότι αυτή τη στιγμή στο πλευρό των Ουκρανών πολεμούν άντρες ακόμη και από την Ταϊβάν, επίσης μέσα στις ρωσικές δυνάμεις, αυτό το πόλεμο που έχει εμπλακεί ουσιαστικά όλη η Ευρώπη, για παίρνοντας το μέρος της Ουκρανίας για λόγους ανθρωπιστικούς υποτίθεται, οι ρωσικές δυνάμεις από την άλλη μεριά φέρεται ότι προσφέρουν μεταξύ άλλων ακόμα τις υπηρεσίες τους εκεί, ακόμα και Αφγανοί μαχητές, μισθοφόροι εννοείται, και η δράση των μισθοφόρων της διαβόητης ομάδας Wagner στην Ουκρανία, της ρώσικης δηλαδή, ιδιωτική εταιρεία είναι, πέρα από τη Συρία και διάφορες περιοχές της Αφρικής που έχει δραστηριοποιηθεί η συγκεκριμένη ομάδα Wagner, που είναι ένας ιδιωτικός στρατός, είναι γνωστή εδώ και καιρό στα κλιμάκια που ασχολούνται με τον πόλεμο. Δηλαδή, κυρία Βαγινά, όταν λέμε εμείς σαν Ελλάδα ή και οποιοδήποτε άλλο κράτος ότι θα βοηθήσουμε τους Ουκρανούς, όλη αυτή η βοήθεια πού πάει, ποιος την διαχειρίζεται? Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα τεράστια ποσά που φύγαν από Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ίδια την Ελλάδα και από διάφορες χώρες και πηγαίνουν στην Ουκρανία, ουσιαστικά τροφοδοτούν ιδιωτικούς στρατούς. Γιατί, προσέξτε να δείτε, υπήρχε αγγελία που είχε δημοσιευτεί σε έναν ιστότοπο ανέβρεσης εργασίας ονόματι Silent Professionals, που απευθύνεται στους όσους προσφέρουν μισθοφορικές υπηρεσίες ή εργάζονται στη βιομηχανία της ασφάλειας. Ήδη από τότε οι ειδικοί ανέφεραν πως η ζήτηση επρόκειτο να αυξηθεί κατακόρυφα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ενώ οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών, αμερικανικές και ευρωπαϊκές, προσέφεραν νέες ευκαιρίες αναζητώντας από ειδικούς στην επιμελητία έως άτομα ικανά να φέρουν πέρας αποστολές φυγάδευσης αμάχων από την εμπόλεμη χώρα.
Ακόμα και οι αποστολές πηγάδευσης αμάχων, τροφοδοσίας και τέτοια διεξάγονται από ιδιωτικές εταιρείες. Ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, γιατί δεν περιορίζονται αυτές οι ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες μόνο στο να προσφέρουν μαχητές για τη μάχη, οι οποίοι πληρώνονται στο δεκαπλάσιο από ό,τι είναι ο κανονικός στρατός ενός κράτους. Εννοώ αυτών των επαγγελματιών στρατιωτών που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι δεκαπλάσιος και ορίζεται ως δεκαπλάσιος. Άρα, πολλοί τυχοδιώκτες από όλα τα μέρη της γης, από τόσες φτωχές χώρες της γης, μπαίνουν, γιατί φροντίζουν να υπάρχει φτώχεια παντού, μπαίνουν μέσα στους μισθοφορικούς αυτούς στρατούς, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε και πώς ακριβώς, με τι μεθόδους λειτουργούν μέσα σε αυτές τις εταιρείες και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όχι μόνο υπηρεσίες μέσα στη μάχη, αλλά όπως βλέπετε και τροφοδοσίας όσο αφορά την Ουκρανία. Επίσης το πώς θα φυγαδευτούν, πάλι οι εταιρείες θα πληρώνονταν για να το κάνουν, άρα τα κεφάλαια που φεύγουν από εμάς για να υποστηρίξουν την Ουκρανία ή τη Ρωσία δεν έχει καμία σημασία. Ουσιαστικά τροφοδοτούν ιδιωτικές εταιρείες, στρατιωτικές εταιρείες, που έχουν όλο το φάσμα της ασφάλειας. Άρα για ποια ασφάλεια μιλάμε αυτή τη στιγμή όταν αγοράζεται ο πόλεμος και όλα γύρω από την ασφάλεια του πολίτη. Όταν αγοράζεται και άγεται και φέρεται από ιδιωτικές εταιρείες. Δηλαδή, και φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι φτωχές χώρες, οι φτωχότερες χώρες που δεν μπορούν να κάνουν χρήση ιδιωτικών εταιρείων να πληρώσουν τόσα πολλά χρήματα για μισθοφορικούς στρατούς και να αναθέσουν εμπόλεμες σειράξεις σε ιδιωτικές εταιρείες, όπως είναι βέβαια στην Ιεμένη. Η Ιεμένη που τόσο πολύ έχουν παραβιαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί και το είναι γνωστό ότι ο πόλεμος της Ιεμένης με την ασιτεία που υπάρχει, με τα παιδιά που πεθαίνουν από ασιτεία, με το λοιμό που έχει επέλθει λόγω μιας πολεμικής σύραξης την οποία δεν προκάλεσαν οι πολίτες ή ο λαός της Ιεμένης, αλλά την προκάλεσαν μέσω μισθοφορικών και ιδιωτικών στρατών η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία έκριναν ότι η παρέμβαση στην Ιεμένη υπό το πρίσμα της αποτροπής της ανόδου ενός πολιτικού, ενός ηγέτη στην Ιεμένη που δεν τον ήθελαν, τον Χουδί, στην εξουσία ή την διάσπαση του κράτους, ουσιαστικά μίσθωσαν ιδιωτικούς στρατούς, γιατί η Σαουδική Αραβία έχει χρήματα, ενώ η Ιεμένη είναι μια φτωχή χώρα, όπως και τα Αραβικά Εμιράτα, και το γνωρίζουμε καλά, μίσθωσαν ουσιαστικά προσωπικό από εταιρείες που ουσιαστικά εισέβαλαν στην Ιεμένη προκειμένου να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον του λαού της Ιεμένης και με πρόσχημα το να μην ανέβει στην εξουσία ένα συγκεκριμένος πολιτικός της Ιεμένης, τέλος πάντων εκεί ηγέτης, γιατί δεν τον θέλανε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ποια ασφάλεια έχει αυτή τη στιγμή ο πολίτης παγκόσμια και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια, όταν είναι όλες οι σειράξεις στο έλεος στρατιωτικών εταιριών από τα ίδια τα κράτη εταιρείες. Ουσιαστικά στον πλανήτη όλοι οι πολίτες αυτή τη στιγμή, που δεν είναι πολίτες αλλά είναι υπήκοοι ιδιωτικών εταιριών που είναι τα κράτη μας και ιδιωτική σημαία που έχουν όλα τα κράτη, ουσιαστικά είναι ανασφαλής και είναι στο έλεος του παιχνιδιού που παίζουν ιδιωτικές εταιρείες στην πλάτη του. Είτε αυτό λέγεται ένας ιδιωτικός στρατός και πολυεθνικές έχουν μπει μέσα στο παιχνίδι, μιλάμε αυτή τη στιγμή για πόλεμο πολυεθνικών, είτε ιδιωτικές εταιρείες που καπηλεύονται τον πλούτο του, τα προϊόντα του, ό,τι παράγει δηλαδή, ό,τι παράγουν οι πολίτες σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή.
Και όποιος έχει πιο πολλά χρήματα, δηλαδή όποιος κλέβει πιο πολλά χρήματα από τους πολίτες, είναι αυτός που ως ηγεσία ενός κράτους μπορεί να νοικιάσει ιδιωτικούς στρατούς προκειμένου να φέρει σε πέρας ένα πόλεμο. Οπότε αναλογιστείτε, κύριε Αντωνιάδη, αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε για πόλεμο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και επικείμενα και όλα αυτά, πόσο άσχημα μπορεί να εξελιχθεί ένας τέτοιος πόλεμος σε περίπτωση που ξεσπάσει. Γιατί ακριβώς θα γίνει χρήση, όπως κάνει η Τουρκία, χρήση ιδιωτικών στρατών και ιδιωτικών. Και στη Συρία το ίδιο συμβαίνει. Και στο Αφγανιστάν το ίδιο συμβαίνει. Κυρία Βαγενά, μου δημιουργήσατε μία εικόνα και μία αίσθηση μιας τεράστιας παρακμής της ανθρωπότητας, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσετε, να μας δώσετε την περίληψη όλης της εικόνας που μας δίνετε τόση ώρα, γιατί πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής. Σημασία, κύριε Αντωνιάδη, είναι να αρχίσουν να σκέφτονται οι πολίτες την πραγματικότητα. Να βγουν από το μάτριξ στο οποίο ζουν. Γιατί μπορεί να θεωρούν ότι είναι ένας πόλεμος εδώ δίπλα μας που διεξάγεται μεταξύ δύο λαών, που επιβουλεύεται ο ένας τον άλλον. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ουσιαστικά ανοίγουν μονίμως μέτωπα γύρω μας, λόγω ότι τα τροφοδοτούν αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες, στις οποίες πίσω πάντα βρίσκονται τραπεζίτες, που καπηλεύονται τον πλούτο μας και επιβουλεύονται την ίδια τη ζωή μας, την ασφάλειά μας, τα πάντα. Και πρέπει οι πολίτες να αρχίσουν να σκέφτονται ότι δεν είναι, τους έχουν καταστήσει δούλους και εξαρτημένους ουσιαστικά από εταιρείες, να το συνειδητοποιήσουν για να μπορέσουν να απελευθερωθούν από αυτό το καθεστώς. Πώς θα απελευθερωθούμε από αυτό το καθεστώς? Θα να δούμε την πραγματικότητα, και όταν πραγματικά οι λαοί και οι άνθρωποι ασκήσουμε την πραγματική κυριαρχία μας. Δεν μπορεί να επιβάλλονται ιδιωτικές εταιρείες πάνω σε ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν την δύναμη και την ιδιοκτησία και την κυριαρχία. Και αυτό κάνουμε στην Ελλήνων Συνέλευση, γιατί ουσιαστικά η Ελλήνων Συνέλευση είναι ένας παγκόσμιος ανθρωποκεντρικός οργανισμός που θέλει να δείξει σε όλους ποιοι είναι οι κυρίαρχοι πραγματικά του πλανήτη. Ότι ο ίδιος ο πολίτης, όπου και να βρίσκεται στον πλανήτη μας, είναι αυτός που έχει την κυριαρχία και όχι οι ιδιωτικές εταιρείες που τον εκμεταλλεύονται και καπηλεύονται τη ζωή του, την ευημερία του, την αυθονία του, τον πλούτο του, ακόμα και τον πόλεμο. Μάλιστα. Βλέπουμε και την υγεία του. Άρα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να δρούμε με τις αλήθειες της πραγματικότητας, να συνειδητοποιήσουμε που ζούμε καταρχήν. Η γνώση είναι η δύναμη, κύριε Αντωνιάδη. Γι' αυτό και αναφερόμαστε σε αυτό το κομμάτι των ιδιωτικών εταιρεών, των στρατιωτικών εταιρεών, για να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες πόσο θύματα και ανασφαλείς βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα περιβάλλον εταιρεών που προσπαθεί να καπηλευτεί τη ζωή τους και τα κράτη τους. Οπότε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτό που έχουμε απέναντί μας, για να αναλογιστούμε με τις πληροφορίες που μας έδωσε η κυρία Βαγενά, είναι ιδιωτικές εταιρείες, ανθρωπότητα. Κάνω λάθος, κυρία Βαγενά? Ακριβώς. Δεν μπορεί να υπάρχει ιδιώτηση, ανθρωπότητα, και άνθρωποι πρέπει να ενωθούν. Να ενωθούν στην κυρία και να ασκήσουν κάθε τη κυριαρχία στον πλανήτη, γιατί ο πλανήτης ανήκει στους ανθρώπους και όχι σε ιδιωτικές εταιρείες, φαντάσματα. Γιατί δεν ξέρουμε και τους μετόχους τους πίσω, κύριε Αντωνιάδη, όπως δεν γνωρίζουμε τους μετόχους των ιδιωτικών τραπεζών που καπηλεύονται τον πλούτο του πλανήτη, και ούτε τους ελέγχουμε. Πρέπει να ασκήσουμε κυριαρχία για να τους ελέγξουμε. Κύριε Βαγενά, ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας
Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.